κάτι. Δεν πίστευα ότι θα σου τόσο καλή. Αλήθεια! Με ξεπήξεις. Σε ευχαριστώ, χαίρομαι πάρα πολύ. Εκείνο που με συγκινεί περισσότερο είναι το αίσθημα που βγάζετε κάθε φορά. Υπάρχει μια αρμονία. Αριστούργημα ήταν αυτό. Τιμή μας που ακούμε για άλλη μια φορά τέτοια λόγια. Εγώ δεν μπορώ να αντιμετωπίσω αυτά τα λόγια. Ναι, όχι, εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ, η αλήθεια είναι. Μόνο ευγνωμοσύνη νιώθω και χαρά και ευχαριστούμε πολύ. Σταμάτη. 9. Κέτη. 10. 39 βαθμοί, σαρώσατε! Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε εκεί. Μέχρι... Γιατί όχι και 11. Και 11. Και 12, μου σου πω. Τι όχι. Ο Σουβεριάν! Υπάρχουν. Το τραγούδι που έχουμε τώρα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε, νομίζω, σε όλο το show. Δύσκολο. Πολύ. Έτοιμη να πρόβα. Έλα, πάμε. Γιάννη, δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι λέμε. Καλά, είσαι σοβαρή. Έχεις δίκιο. Τελείως αντιεπαγγελματικό. Δεν το ξέρω. Απλά θύμισε μου. Πες μια λέξη που έχει μέσα. Ο τίτλος έχει αντιμετικό. Μέσα τον τίτλο το έλα. Αμάρτησε μαζί. Και... έλα να πας. Έλα. Έλα, έλα. Όχι. Να σου λέω έλα. Να μιλάς για τρέλα. Τι τόνος είναι αυτό? Έλα. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή του Just the Two of Us την Πινελόπη και τον Ιαν. Απόψε θα θέλα να έρθεις και να μου πεις σε θέλω. Απ' το σκοτάδι να φανείς σαν ξεχασμένο τρένο. Ζευγάρι, τι φωνές, τι ερμηνεία. Ό,τι και να τραγουδήσετε, το κάνετε δικό σας και οι φωνές σας, βρε παιδιά, ταιριάζουν τόσο πολύ. Το έχετε σκεφτεί μήπως κάνετε κάτι σαν γκρουπάκι, ένα ντουέτο, δεν ξέρω τι λέτε. Κάτι θα γίνει, δεν ξέρω. Και ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι. Που το έχει τραγουδήσει ο Μάριος Ψημόπουλος. Ο Μάριος Ψημόπουλος. Ναι, ένα πολύ δύσκολο τραγούδι του σπουδαίου Δημήτρη Μητροπάνου, που είναι χαρακτηριστικό, έχει χαρακτηρίσει η φωνή του το τραγούδι. Ξεκινάω με τον Σταμάτη. Μια χαρά. Μόνο που ξέρετε κάτι, μπορεί να είναι και δικιά μου... Αυτά τα τραγούδια, τα οποία είναι παλιά, δηλαδή αυτό το τραγούδι είναι αρκετά παλιό. Έτσι, πρέπει να είναι 25 χρόνια, ένα τέταρτο διόνο, έχει αστείο. Όταν τα ξανακούμε, αν δεν τα ξαναγεννήσουμε... Του 98 είναι, του Γιώργου Τιμοκίδη. Άρα είναι 26 χρόνια. Τόσο λέω. Ένα τέταρτο του αιώνα. Ναι. Ενώ ότι αν δεν τα ξαναγεννήσουμε, είναι μια πάρα πολύ ωραία, απλή εκτέλεση. Αν δεν ανακαλύψουμε κάτι καινούριο, το βρίσκω απλώς εκτελεστικό. Και ήταν άψογη εκτέλεση. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ούτε φύγατε από την Νότα, ούτε βλέπατε. Οι διαφωνίες ήταν πάρα πολύ καλές. Όλα. Απλώς το τραγούδι δεν μου ξαναγεννήθηκε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Μπορεί να είμαι και περίεργος αυτό που λέω. Τι θα μπορούσα να κάνω. Συμφωνώ, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέει. Απλά. Ναι, να το ανακαλύψω πάλι δηλαδή και να πω α, αυτό δεν το είχα προσέξει ότι το είχε. Δεν ξέρουμε κατά πόσο έχουμε το δικαίωμα να το πειράξουμε
Γιατί ήταν και το Δημήτρη Μητροπάνου, ήταν λίγο δύσκολο και λεπτές οι γραμμές. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, άλλες φορές που έχουμε επιχειρήσει να το κάνουμε, το κάναμε σε άλλα κομμάτια που μας έπαιρνε. Και ήταν και πολύ καλό. Ευχαριστούμε. Δεν σου φάνηκε στα μάτια διαφορετικό από την ερμηνεία του Δημήτρη Μητροπάνου, όπως το είπαν τα παιδιά? Όχι σαν να ανακαλύπτω κάτι καινούριο στο τραγούδι. Σαν να μου το θυμίζει. Εμένα. Αλλά μπορεί να είναι πολύ ειδικό. Μάλιστα. Η εκτέλεση ήταν όμως άψογη. Δεν έχω να πω τίποτα γι' αυτό. Τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Μπράβος. Δέσποινα. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε. Αντιλαμβανόμαστε το ίδιο πράγμα, μάλλον ο καθένας το εκφράζει με διαφορετικά λόγια. Θεωρώ ότι είστε κορυφαίοι και οι δύο, έτσι, είστε καταπληκτικοί. Τώρα, μας έχετε δώσει ερμηνείες που ήταν άκρως ανατριχιαστικές. Θεωρώ ότι το λαϊκό τραγούδι δεν είναι το πεδίο σας. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορείτε να τραγουδήσετε ωραία, απλώς ξέρεις την Πινελόπη. Τα έκανε στα γυρίσματα, αλλά καταλάβαινε ότι δεν ήταν αυτό που σου έβγαινε αβίαστο, αλλά ήταν λίγο πώς κάνω μάθημα και λέω τώρα ανεβαίνω εδώ, κατεβαίνω. Ακριβώς, εκεί, ακριβώς ναι. Αυτό. Αυτό το πράγμα εμένα μου ερχότανε ότι θα τις πω τις νότες, ναι, ναι. Αλλά τις, τώρα τις σκέφτομαι. 100% είναι έτσι. Όταν τραγουδάς άλλα είδη τραγουδιών, είσαι σαρωτική, ισοπεδωτική. Εδώ διάβαζα τη σκέψη σου. Εγώ ένιωσα ότι ήταν μια διαφορετική προσέγγιση, γιατί και με τον Ιαν που παίρνει μια, έδωσε αυτή τη ροκιά ο Ιαν που μου άρεσε πάρα πολύ, δεν θα μπορούσα ποτέ να το φανταστώ να φτάσει έτσι στα αυτιά μου, δηλαδή εμένα σε αντίθεση από τον Σταμάτη ήρθε αλλιώς και ήρθε ευχάριστα, οι διφωνίες ήταν φανταστικές, απλώς την τελειότητα που άλλες φορές, ρε παιδί μου, αποδίδεται σε ένα τραγούδι, δεν το ένιωσα στο 100%. Και αυτό καλά να πάθετε, εσείς φταίτε, γιατί μας έχετε κακομάθει στο να είστε στο 11 και στο 12 που λέγεται. Αν μου επιτρέπετε, το γνωρίζαμε ότι θα συμβεί. Ήμασταν σίγουροι ότι θα γίνει, ναι. Αυτό, γιατί το κομμάτι δεν μπορείς να το πειράξεις παραπάνω. Ξέρεις, και που το πείραξες, δεν βγήκε το αίσθημα στο τραγούδι. Ας γινόντουσαν και λάθος αυτά. Δεν βγήκε το αίσθημα. Φαινόταν ότι θα το πούμε, θα βάλουμε τις καλύτερες μας όλες τις δυνατότητες που έχουμε, θα το σκίσουμε το τραγούδι. Αλλά έχασε από το αίσθημα και νομίζω περισσότερο ήταν πάνω σε σένα γιατί το σκεφτόσουν. Καταλαβές. Ο Ιαν έκανε μια προσέγγιση που ήταν έτσι λίγο πιο ροκ. Οπότε okay, είχε μια σαφή τοποθέτηση. Η σκέψη σου ήταν αυτή λίγο που με κράτησε πίσω στη βαθμολογία μου. Αλλά το ξέρω, δεν είναι το πεδίο σου εδώ. Δεν είναι, όχι. Όσο καλή και να είσαι, παρόλα αυτά είναι, δεν το φέρεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Με αγχώνει πάρα πολύ και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ με την ευκαιρία. Έχουμε μια υπέροχη ομάδα που μας βοηθάει να πλησιάζουμε όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο τα κομμάτια. Η Ευγενία, ο Αντώνης, η Εύα, είναι καταπληκτικά. Η Βικτόρια, βοηθάνε πάρα πολύ. Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Ζωή Παπαδοπούλου που με βοήθησε ιδιαίτερα. Καλά, η Ζωή, αφήνω η Ζωή. Βοήθησε και η Ζωή, μπράβο. Η Ζωή είναι πάνω της αυτό το πράγμα, 100%. Όπως έχω ξαναπεί, χωρίς να σημαίνει ότι είναι κανόνας, και άνθρωποι μπορεί να λένε πάρα πολύ ωραία τα λαϊκά τραγούδια, μπορεί να τους ταιριάζει το ροκ και να μην αποδίδεται, κατάλαβες, pop ή ροκ τραγούδια. Ωραία. Αυτό. Βίκη. Παιδιά μου, είστε καταπληκτικοί και το ξέρετε και το ξέρουμε. Εγώ δεν θα πω κάτι για το τραγούδι, γιατί τα τραγούδια δεν τα επιλέγετε εσείς. Για σας είναι μια ευκαιρία να δοκιμαστείτε σε διάφορα είδη. Είχατε βέβαια την ατυχία αυτό το τραγούδι, να το έχει πει ο εξαιρετικός Μητροπάνος με τον μοναδικό του τρόπο. Και αυτό εκ των συνθηκών μάλλον σας έβαλε και εσάς σε μια διαδικασία να μην είστε χαλαροί, και εμένα το μόνο που μου έλειψε, χωρίς να διαφωνώ καθόλου με όσα έχουν προπεί τα παιδιά, προείπα, είναι μια μεγαλύτερη εσωτερικότητα, που μάλλον επειδή ξέρατε το background του τραγουδιού, είχατε ένα άγχος, όπως είπες, Πινελόπη και τα λοιπά. Είσαστε καταπληκτικοί, ή αν με τρελαίνεις, Πινελόπη και εσύ. Μια χαρά, παιδιά. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κέτι.
Γεια σας, παιδιά, και από μένα. Δεν είμαι πολύ μακριά από αυτά που είπαν και τα παιδιά. Τις είπατε τις νότες, και όχι μόνο τις είπατε, τις σκίσατε τις νότες, αλλά καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι είσαστε τόσο focus στο να μην γίνει λάθος, να μην φύγετε από τον τόνο, που έφυγε αυτό που μας έχετε μάθει και μας το δίνετε τόσο καλά. Αυτό το πάθος που έχετε πάντα και αυτή η ψυχή που βάζετε όταν τραγουδάτε. Τώρα, όπως είπε και η Δέσποινα, ακούγαμε πιο πολύ τη σκέψη σας παρά ας πούμε την ψυχή σας, να βγαίνει η ψυχή σας εδώ. Παρ' όλα αυτά, ναι, τις νότες τις σκίσατε. Μπράβο σας. Πάλι καλά. Βαθμολογία λοιπόν. Βίκυ. 9. 9. Δέσποινα. 9. 9. Σταμάτη. 9. 9. Κέτι. 9. 4 εννιάρια, παιδιά. 36 βαθμοί. Συγχαρητήρια. Περάστε το Κατερινά.